πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής του έργου διαμόρφωσης των κόμβων Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας από το Υπουργείο Υποδομών. Το πρωί στην Αθήνα έπεσαν οι πολυπόθητες υπογραφές στη σύμβαση με τον ανάδοχο που σηματοδοτούν την έναρξη των εργασιών. Ο βαρύς πορός αίματος στο συγκεκριμένο σημείο του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, όπου οι κάτοικοι της περιοχής παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να φτάσουν στα σπίτια τους, δεν άφηνε περιθώρια στους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου, που πάσχιζαν καθημερινά με τη συμπαράσταση της περιφέρειας, να ξεπεραστούν τα εμπόδια και το έργο να ξεκινήσει. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, που όπως γνωρίζουμε, στο παρελθόν έχουν συμβεί σοβαρά ατυχήματα. Ιστορικοί χαρακτηρίζουν τη στιγμή εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου που βρέθηκαν στην Αθήνα για να παραστούν στην υπογραφή της σύμβασης από το Διευθυντή Υποδομών του Υπουργείου Αλέξανδρο Καλαβάση. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για την Αγία Πελαγία, για το Μαλεβίζι, για την Κρήτη, για τους ανθρώπους μας, για την ασφάλειά μας. Η υπογραφή της σύμβασης των κόμμων είναι πλέον πραγματικότητα. Παλιότερες υποσχέσεις και θα σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν καθοριστική και η βοήθεια από τους ιδιοκτήτες γης που παραχωρούν τις περιουσίες τους πριν ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις για να μην καθυστερήσουν τα έργα. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες αυτό το έργο θα έχει υλοποιηθεί. Ένα οραματικό έργο των κατοίκων, των επιχειρηματιών, των επισκεπτών αλλά και της δημοτικής ομάδας που χωρίς να έχει άμεση αρμοδιότητα από το 2011 ουσιαστικά συμμετείχε στη λύση του. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τα προβλήματα ήταν αξεπέραστα. Τα ξεπεράσαμε. Η γραφειοκρατία απίστευτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ασφαλών κλάδων σύνδεσης των ημικόμβων και τη διαμόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης επιβράδυνσης επί του βόρειου δικού άξονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που βοηθήσανε. Και το Υπουργείο και τον κύριο Βαρδάκη και τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη, γιατί όλοι βοηθήσανε. Και οι κάτοικοι με συνειδητοποίηση τους μας βοήθησαν και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας περίοδου, μιας στιγμής. Έχουν πίσω ένα πολύ μεγάλο παρελθόν. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς. Και νομίζω ότι πλέον η αγωνία όλων μας και των 15.000 επισκεπτών μας που έχουμε στην περιοχή μας λαμβάνει σήμερα τέλος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η μέρα σημερινή είναι ιστορική. Τα έργα στον κόμβο Αχλάδας εκτείνονται σε μήκος 940 μέτρων και στον κόμβο Αγίας Πελαγίας σε μήκος 624 μέτρων. Άλλωστε είχαμε μια ιερή υποχρέωση, ένα ιερό χρέος αν θέλετε, στα θύματα αυτής της περιοχής που τόσα χρόνια πραγματικά περνώντας αυτό το δρόμο τρέμαμε όλοι.